Εδώ θα ήθελα, συνεισφέροντας στον διάλογο, να μεταφέρω μία συνομιλία που είχα πολύ πρόσφατα με αστυνομικό που γνωρίζει των ενδοοικογενειακών υποθέσεων και μου λέει ότι πολλές φορές τυχαίνει να πάρει κάποια κυρία τηλέφωνο το 100 και να πει «Ελάτε, με βαράει ο άντρας μου». Όταν όμως πάει το περιπολικό, να τα γυρίσει. Και έτσι το συμβάν να καταγραφεί ως φραστικό επεισόδιο. Και να μην προχωρήσει. Φυσικά, έχει τελείως διαφορετική εξέλιξη από ότι μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και μια μήνυση. Μιλήσαμε με την ψυχολόγο, διδάκτορ ιατρικής, την κυρία Έλενα Σολταρίδου, και τη ρωτήσαμε ως πότε εμείς οι γυναίκες θα ανεχόμαστε αυτά τα τέρατα. Γιατί ανεχόμαστε το κακοποιητή μας, γιατί ανεχόμαστε το τέρας στο σπίτι μας, γιατί ανεχόμαστε αυτές τις συμπεριφορές στη ζωή μας καθημερινώς. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίζει κάθε μέρα. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας κινητοποιεί κάθε μέρα. Είναι κάτι που προφανέστατα για να μπορέσει να αλλάξει χρειάζεται πολιτικές, όχι μόνο κοινωνικές, ατομικές, συλλογικές, από σχολείο, από την πολιτεία, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε, δεν ξέρω αν λέγεται, να σας πω την αλήθεια, φιλοσοφία ζωής, αλλά σίγουρα λέγεται τρόπος αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων. Αυτό που με ρωτήσατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, το γιατί μένουμε. Θα σας έλεγα όμως ότι δυστυχώς είναι μια πολυπαραγοντική κατάσταση. Δηλαδή, προφανέστατα δεν μένουν όλοι οι άνθρωποι σε κακοποιητικές σχέσεις. Άρα, για να δώσουμε μια σωστή απάντηση, θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από το περιβάλλον που ζει το κάθε άτομο. Για να μπορέσουμε να δώσουμε μια απάντηση, θα πρέπει να ξέρουμε τα ψυχολογικά ή τα τραύματα που μπορεί να κουβαλάει ο καθένας ή τις παρελθούσες εμπειρίες του σε σχέση. Θεωρητικά θα έπρεπε να γνωρίζουμε το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ή αν θέλετε και την διαστρέβλωση της λέξης αγάπης. Ξέρετε, συχνά λέμε ότι μα, εγώ τον αγαπάω ή και εκείνος με αγαπάει. Πολλές φορές γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία ή γυναίκες που τους χτυπάει ο σύζυγός τους μετά από κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να τον δικαιολογήσουμε και να πούνε «Μα με αγαπάει, δεν το εννοούσε, δεν ήθελε να μου κάνει κακό, δεν ήθελε να πιει, ήταν κουρασμένος ή είναι ένας καλός άνθρωπος». Γιατί έχουμε μάθει να τον δικαιολογούμε. Πιθανώς να μας μάθανε, να μας μάθανε οι γονείς μας ή να μας έμαθαν οι καταστάσεις τις οποίες μεγαλώσαμε, που βιώσαμε. Όμως αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε όλοι και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η ουσία είναι ότι αυτό δεν είναι αγάπη. Τυχαίνει συχνά να μπερδεύουμε την αγάπη με τη συνήθεια. Την αγάπη με την εξάρτηση, την αγάπη ακόμα και με την κακοποίηση. Όμως, ένας άνθρωπος που κακοποιεί, θα ξανακακοποιήσει. Μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα χρησιμοποιήσει βία, λεκτικά ή εξολεκτικά, θα την ξαναχρησιμοποιήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τη βία για να πείσει, θα την ξαναχρησιμοποιήσει. Γιατί εκείνος έτσι έχει μάθει. Πιθανώς έχει μάθει να διαλέγει και συντρόφους δίπλα του που να ανέχονται τους τρόπους συμπεριφοράς του. Πιθανώς έχει μάθει να επιλέγει ανθρώπους οι οποίοι θα τον δικαιολογούν. Άρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν θα πρέπει να εστιάσουμε στον κακοποίητη. Θα πρέπει να εστιάσουμε σε εμάς. Και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν χρειάζεται για να φύγουμε από μια κακοποιητική σχέση να αγγίξουμε και να υπερβούμε τα όρια των αντοχών και τα όρια των ανοχών μας. Δεν είναι αγάπη αυτό. Η κακοποίηση δεν είναι αγάπη.
Ένας πατέρας ο οποίος βιάζει το παιδί του μπορεί να πει ότι το αγαπούσε. Δεν είναι αγάπη. Μία μητέρα η οποία μπορεί να χτυπάει το παιδί της καθημερινά και να αυξάνεται κλιμακωτά η βία. Δεν είναι αγάπη. Ο σύντροφος ο οποίος βρίζει καθημερινά τη γυναίκα του και τη χτυπάει μπορεί να πει ότι την αγαπάει. Δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν είναι αγάπη. Άρα ας εστιάσουμε σε εμάς. Ας εστιάσουμε στο γιατί μένουμε. Μπορεί να μένουμε γιατί νιώθουμε ανασφάλεια να φύγουμε. Μπορεί να νιώθουμε γιατί δεν έχουμε μάθει να φεύγουμε. Μπορεί να νιώθουμε φόβο και ενοχές εάν πούμε στο οικογενειακό μας περιβάλλον ότι θα φύγουμε. Μπορεί να νιώθουμε φόβο και ανασφάλεια γιατί κάναμε μία ακόμα λάθος επιλογή και νιώθουμε ότι θα μας τη χρεώσουμε. Μπορεί να έχουμε μάθει να δικαιολογούμε τους άλλους. Μπορεί να είμαστε σε άρνηση. Όμως, αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι αν συμβουλεύουμε κάτι στα παιδιά μας ή κάτι στους φίλους μας, να μην ανέχονται δηλαδή πράγματα τα οποία τους προσβάλλουν ή πράγματα τα οποία μπορεί να είναι εν δυνάμει επικίνδυνα για εκείνους, το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και για εμάς. Η επιλογή ενός συντρόφου είναι πάρα πολύ καθοριστική στη ζωή μας. Σχετίζεται με την αυτοεικόνα μας, σχετίζεται με επιλογές ζωής, σχετίζεται με το παιδί μας, σχετίζεται με την καθημερινότητά μας. Αν το καλοσκεφτείτε, ένας σύντροφος με τον οποίο συμβιώνουμε και συγκατοικούμε είναι οι 24 ώρες του 24ωρου μας. Είναι η ζωή μας η ίδια. Ακριβώς αυτό. Είναι η ζωή μας η ίδια, όπως μας λέει η κυρία Έλενα Σολταρίδου, για την κακοποιητική σχέση, για τον σατανά, για τον για το τέρας, για το δράστη, για το δολοφόνο που συγκατοικούμε μαζί, που ζούμε, που είμαστε on και off στη σχέση μας μαζί του, που πάμε να κάνουμε μήνυση και μετά την παίρνουμε πίσω. Τι σου έλεγε ο συνδικαλιστής της αστυνομίας, Ελένη, ότι περισσότερες φορές 100. Ναι. Ελάτε, με βαράει ο άντρας μου, με δέρνει, ελάτε τώρα. Πηγαίνει περιπολικό, όταν χτυπάει ο αστυνομικός την πόρτα, τα γυρίζει. Δεν ήταν και τόσο σοβαρά, όλα εντάξει τώρα, όλα καλά, ήταν πάνω στην έντασή μου και έτσι δεν καταγράφεται αυτό ως επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, αλλά ως ένα φραστικό επεισόδιο. Ή ερωτική υπερχείληση, όπως ναι. Αυτό το παράδειγμα που επικοινώνησαν προς τα έξω ο Γιοκαρίνης με τη σύντροφό του. Η οικογένεια. Το σπίτι παίζει καθοριστικό ρόλο. Παίζει καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξή μας και για το πώς θα μεγαλώσουμε εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι. Είτε είμαστε κορίτσια, είτε είμαστε γυναίκες, οποιοδήποτε άνθρωπος. Ό,τι βλέπουμε, κάνουμε. Βλέπουμε να κακοποιείται η μάνα. Η κόρη βλέπει να κακοποιείται η μάνα. Ο γιος βλέπει τη μάνα να κακοποιείται από τον πατέρα. Ό,τι βλέπουμε, ενδεχομένως και να γίνουμε θύτες ή θύματα. Μπορεί να κάνουμε και το ακριβώς αντίθετο. Συνήθως όμως το οικογενειακό μας περιβάλλον διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για το πώς θα αντιδράσουμε και για το πώς θα λειτουργήσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις και καταστάσεις που βλέπουμε έναν θήτη να γίνεται θύμα. Δηλαδή να βλέπουμε τη μαμά μας να κακοποιείται και εμείς να μάθουμε να κακοποιούμε. Γιατί είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι και γιατί προς τον πατέρα μας ουσιαστικά και δεν έχουμε μπει ποτέ σε μια διαδικασία να εκφράσουμε το θυμό μας. Μπορεί να μας έχουν κακοποιήσει στο οικογενειακό μας περιβάλλον και εμείς να παραμείνουμε θύματα γιατί έχουμε αποδεχθεί αυτό το ρόλο, ότι αυτό μας αξίζει και να βιώνουμε όλο το καταθλιπτικό κομμάτι, όλο το αγχώδες κομμάτι και όλο το απαξιωτικό κομμάτι μιας σχέσης. Δεν έχει να κάνει μόνο με αν θα αναπαράγουμε τον ίδιο ρόλο. Πολλές φορές μπορεί να αναπαράγουμε έναν τελείως αντίθετο ρόλο. Γιατί ουσιαστικά μπορεί να είμαστε τόσο θυμωμένοι με όλα αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε, συμβιώσαμε και ζήσαμε, που το θυμό μας ουσιαστικά να τον εκφράσουμε με έναν τελείως αντίθετο τρόπο. Άρα ουσιαστικά να θελήσουμε να πάρουμε τη βία και τον νόμο, εντός εισαγωγικών προφανέστατα, στα χέρια μας. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε βία περιβάλλοντα και ήταν θύματα, ξαφνικά να μετατρέπονται σε θύτες.
Γιατί στην πραγματικότητα κουβαλάμε έναν ανέκφραστο, έναν άλυτο, έναν θυμό, τον οποίο δεν επικοινώνησαν ποτέ. Η μεγαλύτερη και πιο σημαντική συμβουλή που πρέπει να δώσουμε στους γονείς είναι να μπορούν να παρατηρούν τα παιδιά τους και τις συμπεριφορές τους. Η πιο σημαντική συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε σε ένα γονέα είναι όταν βλέπει το παιδί του να αλλάζει συμπεριφορικά, να μην φοβάται να το προτρέψει, να ζητήσει βοήθεια, γιατί δεν ξέρουμε όλο αυτό πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Δυστυχώς ή και ευτυχώς, η ψυχολογία μας, ο ψυχικός μας κόσμος είναι κάτι το οποίο αλλάζει χωρίς πάντα να μπορούμε να το προβλέψουμε. Ας μάθουμε να ζητάμε βοήθεια. Έλενα Σολταρίδου, ψυχολόγος, διδάκτορ ιατρικής. Και το ερώτημα παραμένει. Γιατί μια κουκλάρα, μια γυναίκα οικονομικά ανεξάρτητη, να κάθεται και να ανέχεται έναν τύπο ο οποίος, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος γίνεται φωνιάς μέσα σε ένα πρωί, ξύπνησε στραβά και σε σκότωσε. Εννοείς ότι αυτά φαίνονται τα σημάδια από νωρίς. Φυσικά. Σίγουρα θα σε έχει χτυπήσει προηγουμένως, θα σε έχει βιάσει, θα σε έχει βρήσει, θα σε έχει ξεφτυλίσει, θα σε έχει κάνει να αισθάνεσαι σκουπίδι. Μιλάς για τη λεκτική και ψυχολογική βία. Πέρα από την σωματική βία. Και εσύ παραμένεις και κάνεις και παιδιά μαζί του. Και εκτός από σένα τα τραβάνε και τα παιδιά σου. Και έρχεται μια μέρα που μπορεί και να σε σκοτώσει κιόλας. Και το έχει κάνει. Ακούτε τα τραγούδια. Τόσες περιπτώσεις. Τόσες περιπτώσεις. Του ζητάς διαζύγιο. Φύγε, δεν σε θέλω. Ξαφανίσου. Έχεις κάνει δύο παιδιά μαζί του. Αναγκαστικά τον έχεις στη ζωή. Αναγκαστικά τον έχεις στη ζωή σου. Κάνεις και δύο παιδιά μαζί του. Με χωρίζεις. Αν δεν είσαι μαζί μου, δεν θα είσαι με κανένα. Και μπαίνει μες στο φαρμακείο, βλέπε καβάλα και πάει και τη δολοφονεί. Τι τα έκανε τα παιδιά μαζί του. Ξέρεις, αυτά τα πράγματα, τα σημάδια, φαίνονται από νωρίς. Και η κυρία Σολταρίδου είπε τη λέξη κλειδί: διαστρέβλωση της αγάπης. Έτσι. Το να σε ζηλεύει παθολογικά, το να μην σε αφήνει να ξεμητήσει από το σπίτι, το να σου κάνει έλεγχο συνέχεια. Αυτό δεν είναι καψούρα, τρελή. Δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη. Είναι κάτι άλλο. Δεν είναι αγάπη.